Έφτασε το κουτί με το Foxtech το καινούριο, το μπομπουδάκι στους 5,8 με το καινούριο δέκτη. Έτσι, σε όλες τις συχνότητες. Σε όλες τις συχνότητες και για τα Emerson και για το Fat Shark και για το Boscam. Αυτό είναι το κουτί, πολύ ωραία συσκευασία. Πάτσα να κοιτάξεις ένα κουτάκι μέσα. Να το ρίξουμε μια ματιά εδώ. Και ο δέκτης. Το πομπουδάκι. Και εντύπωση κάνει ότι είναι πολύ λεπτός. Δεν έχει ψύχτρα. Προφανώς έχει και καινούργιο τσιπάκι. Και βλέπουμε ένα κουμπάκι για να αλλάζουμε τις συχνότητες και τα κανάλια. Κανάλια και σετ συχνοτήτων. Και εδώ έχει μέσα τις δύο κεραίτσες τους. Έχει ραμπεράκια. Ένα καλώδιο τροφοδοσία του δέκτη. Τροφοδοσίας. Ένα πολυκαλώδιο που πάει πάνω στο μπομπουδάκι. Και ένα καλώδιο που είναι το video out. Πολύ καλή ποιότητα φαίνεται. Θα το δούμε και στην πράξη. Το οποίο έχει τον παλιό κλασικό δέκτη πάνω. Θα βγάλουμε το δέκτη αυτό, ναι. Και στη θέση του θα τοποθετήσουμε τον καινούριο δέκτη της Foxtech. Τα βίσματα ταιριάζουν απόλυτα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μία διαφορά που έχει είναι ότι μόλις βάλουμε το ρεύμα δεν χρειάζεται να πατήσουμε power on, ανάβει από μόνο του κατευθείαν στο κανάλι που έχουμε επιλέξει. Μία άλλη αλλαγή που έχουν κάνει είναι στον παλιό δέκτη υπήρχε η κεραία και τα καλώδια στην ίδια έξοδο, στην ίδια μεριά, το και δεν μπορούσες να βάλεις τα βίσματα, ενώ τώρα σε αυτό εδώ τα βίσματα κεραία είναι στην αντίθετη πλευρά, οπότε μπαίνουν πιο εύκολα και πιο λογικά, ναι. Για να το ζυγίσουμε και με το 200, 24 γραμμάρια, 29, είναι 5 γραμμάρια περίπου, πιο ελαφρύς. Και με την κεραία του μαζί, με την κεραία μαζί, 26, 34 γραμμάρια. Ένα σημείο που θέλω να επισημάνω είναι το σημείο του ήχου. Ο πομπός δείχνει να μην έχει audio in. Δεν μπορούμε να στείλουμε τα data κάτω εφόσον έχουμε Tracker, Skylark ή MyFly Dream. Επίσης και στο Eagle 3, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να στέλνει τον ήχο, το voice από το κανάλι του ήχου, οπότε ούτε και εκεί θα μπορέσουμε να ακούσουμε τα warning του Eagle 3. Σε email που στείλαμε στη Foxtech μας απαντήσαν ότι έχει είσοδο για ήχο, πράγμα που δεν μπόρεσα να το βρω. Έχει δύο καλώδια εδώ, το οποίο είναι το ρεύμα του πομπού, και άλλα τρία τα οποία είναι το μαύρο η γη, το κόκκινο ρεύμα για την κάμερα και ένα βίντεο in. Επίσης στο manual μέσα δείχνει καθαρά αυτό που σας λέω, ότι δεν έχει κανάλι για ήχο. Το μοναδικό κανάλι που μπορέσαμε και βρήκαμε για ήχο είναι ένα μικροφωνάκι που έχει στην πίσω μεριά εδώ, αυτό εδώ, με ένα τριμεράκι το οποίο μάλλον ρυθμίζει την ένταση, αλλά λόγω του πλαστικού είναι κλειστό, και ίσως αυτό εννοεί η Foxtech ότι έχει κανάλι ήχου πάνω του.